Κύριε Πρόεδρε, είναι κλειστό το μικρόφωνο σας. Το δικό μου είναι ανοιχτό. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλους. Εντάξει, να έχετε μια καλή ημερίδα. Οπότε, Τζέννη, ο λόγος σε σένα, για να μην καθυστερούμε, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω πολύ πιεσμένο πρόγραμμα, εάν δεν τελειώσουμε και 20 περίπου, θα μου επιτρέψετε να φύγω, παιδιά, εντάξει. Ωραία. Δεν ξεκινάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εκλεκτό Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπημένες μας εθελόντριες, εθελοντές και βέβαια εκλεκτό μας κοινό. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην σημερινή μας διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα, που προγραμματοποιείται από την Διεύθυνση Συντονισμού και Επικοινωνίας Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Περιφερειακών Τμήματων με θέμα κλιματική αλλαγή, προετοιμαζόμαστε για τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όπως όλοι γνωρίζουμε, λειτουργεί πάντα υποστηρικτικά και παρεμβατικά σε ζητήματα που αφορούν την υγεία των πολιτών. Έτσι και σήμερα θα αναπτύξουμε αυτές τις ακραίες τα θέματα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε από τις ακραίες υψηλές θερμοκρασίες. Και επειδή ακριβώς ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δεν θα μπορούσε παρά να στηρίξει την κοινωνία με κάθε τρόπο, έχει προετοιμάσει τις δράσεις ετοιμότητας που υλοποιήθηκαν επί του πεδίου και θα συνεχίσουν την προηγούμενη εβδομάδα και θα γίνουν και θα επαναληφθούν, αλλά βέβαια και τις δράσεις ενημέρωσης και προστασίας, όπως είναι η σημερινή ημερίδα μας. Θα μου επιτρέψετε για λίγο σε αυτό το σημείο να παρουσιάσουμε την καινοτομία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος για άλλη μια φορά λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο δράσης, καινοτομίας και δράσης. Λίγο χρόνο, μισό λεπτό μόνο. Για να παρουσιάσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιούμε με τον Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τη συνεργασία του της Διεθνής Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Θεμιστελήνου, της Μονάδας Μετέωτου Εθνικού Αστεροσκοπίου Ελλάδος και βέβαια και το Κέντρο Αντιδρικότητας του Ιδρύματος Arts Rock. Αυτή όλη η διαδικασία, όλοι αυτοί λοιπόν συνεργαζόμαστε για την υποστήριξη της ετοιμότητας και αντιμετώπισης των περιπτώσεων καύσωνα στην Ελλάδα. Με τη συνεργασία όλων πραγματοποιήθηκε ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των υψηλών θερμοκρασιών που βασίζεται σε έναν αλγόριθμο πρόγνωσης των επιπτώσεων των υψηλών θερμοκρασιών στην υγεία των κατοίκων 6 πόλεων. Η ανάπτυξη του αλγόριθμου πραγματοποιήθηκε μέσα από την συσχέτιση ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων και δεδομένων επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία για την περίοδο 2 δεκαετιών. Εδώ πέρα βλέπουμε την κατηγοριοποίηση των υψηλών θερμοκρασιών όπως την έχουμε χαρακτηρίσει, με το 0 υψηλές θερμοκρασίες κίνδυνοι για την υγεία των ευάλωτων ομάδων. 1. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ακολουθήστε τις οδηγίες και αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη, ενημερώστε τα ευάλωτα άτομα. Το επίπεδο 2, εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, κίνδυνος για την υγεία, λάβετε προφυλάξεις, προετοιμαστείτε να βοηθήσετε τα ευάλωτα άτομα. Και κίνδυνος 3, κατηγορία 3, ακραίες θερμοκρασίες, σημαντικός κίνδυνος για την υγεία, λάβετε τις μέγιστες προφυλάξεις. Σε αυτές τις διαφάνειες θα δείτε την ειδοποίηση που έχουμε την επικινδυνότητα ανά ημέρα. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε την ημέρα Τρίτη, που έχουμε την επικινδυνότητα στο Λεκανοπέδιο Αττικής, την Τετάρτη που έχουμε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αττική και στη συνέχεια την Πέμπτη και την Παρασκευή που τα φαινόμενα γίνονται πιο ακραία με μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας και εστιάζουμε στις πόλεις που αναφέραμε. Σε αυτό το σημείο, απλά θα θέλαμε, κύριε Πρόεδρε, και επιδιώξαμε να το παρουσιάσουμε, γιατί είναι η καινοτομία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, είναι μια εξαίρετη συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες, και γι' αυτό θέλαμε να παρουσιαστεί και στη διαδικτυακή μας ημερίδα. Εδώ πέρα θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς εσάς, κύριε Πρόεδρε, γιατί είστε πάντα δίπλα μας και στηρίζετε το έργο μας. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για τη συνεργασία μας, την κυρία Τζέσι Τόμσον από την Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Ημισελήνων, τους εκλεκτούς συνεργάτες από την Διεύθυνση Τύπου και την Υπηρεσία Πληροφορικής που είναι πάντα δίπλα μας και στηρίζουν τις προσπάθειές μας.
Και βέβαια τις αγαπημένες μας συναδέλφους νοσηλεύτριες, την κυρία Ελένη Γιωβανοπούλου και κυρία Σταματοπούλου, που ουσιαστικά είναι και οι κεντρικές εισηγήτριες της σημερινής μας διαδικτυακής ενημερωτικής ημερίδας. Κύριε Πρόεδρε, εάν θα θέλατε ένα χαιρετισμό για να κηρύξουμε και την έναρξη των ομιλιών. Ευχαριστώ πολύ, Τζένι. Ακούγομαι. Ωραία. Πάντα, όπως έχω πει, είμαι ένθερμος υποστηρικτής και θειασότης αυτών των ωραίων εκδηλώσεων συνεχιζόμενης διαβίου εκπαίδευσης και μάλιστα σε θέματα τα οποία άπτονται, όπως όλοι γνωρίζετε πλέον, της επικαιρότητας, της σήμερον επικαιρότητας. Απλώς, Τζένι, θα σε παρακαλέσω, γιατί έχω μιλήσει με τον Κώστα επάνω στο αστεροσκοπείο το Λαγουβάρδο, εντάξει, στην επόμενη έκδοση δελτίου τύπου, πες του, θα αναφέρεται ξεχωριστά η συμβολή του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Δεν το ήξερε ο άνθρωπος και δεν το έβαλε στην οποιαδήποτε μελλοντική. Όταν τελειώσουμε τον παίρνεις τηλέφωνο, εντάξει, και του το υπενθυμίζεις. Ελληνικός λοιπόν Ερυθρός Σταυρός σε μια πράγματι ωραία καινοτόμο δράση, η οποία σαφέστατα δεν έχει άλλο αντίγραφο στην ελληνική επικράτεια. Και αυτές οι 6 πόλεις που θα δουλεύουν, ας το πω, σαν ένα πιλωτικό αποτύπωμα των υψηλών θερμοκρασιών, κρίσιμων θερμοκρασιών σε πανελλαδική εμβέλεια. Λέω λοιπόν ότι είναι ένα επίκαιρο θέμα, το οποίο όμως δεν είναι προσωρινό. Ξέρετε ότι η κλιματική κρίση έχει αρχίσει, θα τη βρούμε μπροστά μας. Το ζητούμενο είναι ποια ένταση θα έχει, ποιες συνέπειες θα έχει. Και ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πρέπει να είναι προετοιμασμένος ώστε να είναι, όπως λέμε κάθε φορά, ουσιαστικός, αποτελεσματικός αρρωγός της ελληνικής πολιτείας. Ήδη την Παρασκευή που πέρασε, όπως ξέρετε, είχαμε μια ωραία εκδήλωση που θέλω και παρακαλώ θερμά. Βεβαίως πρέπει να αποστείλουμε και έγγραφη παράκληση σε όλα τα τμήματα. Σε όλα τα τμήματα. Διότι αυτά είναι κάποια πράγματα, παιδιά, αυτονόητα. Δεν έχουμε τμήματα απλώς για να λέμε ότι έχουμε ένα τμήμα. Τα τμήματα πρέπει να δραστηριοποιούνται και να επικαιροποιούν τις δράσεις και ενέργειές τους. Δεν γίνεται και στεναχωριέμαι πολύ. Δεν χρειάζεται να λέμε εμείς κάντε κάτι για να ευαισθητοποιήσετε, να ενημερώσετε την τοπική κοινωνία πώς θα αντιμετωπίσουν τους δυνητικούς κινδύνους αυτής της μεγάλης θερμοκρασίας. Δεν πρέπει να το λέω εγώ τι να πρωτοκάνω και τι να πρωτοπώ. Όλα τα τμήματα έπρεπε να είχαν αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. Να βγουν στην κεντρική πλατεία, να στήσουν τέλος πάντων την τέντα, να βάλουν από κάτω ένα τραπεζάκι με όλα τα ενημερωτικά φυλάδια στην ελληνική γλώσσα. Τώρα στην αγγλική δεν νομίζω ότι χρειάζεται στην επαρχία και να ενημερώνουν τον κόσμο. Γιατί δεν είναι μόνο οι άνθρωποι, είναι και τα κατοικίδια. Έχουμε, όπως ξέρετε, οδηγίες και για τους τετράποδους φύλους. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει. Και παρακαλώ να γίνει. Δεν μπορώ συνέχεια να στέλνω οδηγίες και να παρακαλώ. Τα αυτονόητα είναι αυτονόητα. Πρέπει ο κάθε, θα έλεγα, ας το πω τώρα, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα υπόλοιπα βεβαίως μέλη, να αναλάβει αυτές τις απλές πρωτοβουλίες. Πότε θα τις αναλάβουμε? Πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι σε αυτά. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πρέπει να αφουγκράζεται τις ανάγκες της επικαιρότητος και να ανταποκρίνεται. Να δούμε πόσα τμήματα θα το κάνουν και πόσοι πραγματικά εκπληρούν το λόγο ύπαρξης τμήματος. Δεν καταλαβαίνω γιατί να έχουμε 80 τμήματα αν ενεργοποιούνται τα 20 ή τα 30 μόνο. Λοιπόν, το λέω τώρα αυτό, ισότα δεν ξέρω ακούοντων ή μη ακούοντων. Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ επίκαιρο, το ξαναλέω.
πάρα πολύ, και θα είναι. Η κλιματική αλλαγή είναι μπροστά. Και επίσης ξέρουμε όλοι ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τόσο το φυσικό περιβάλλον, όσο και την πρωτογενή παραγωγή. Βλέπετε στην τηλεόραση κάθε μέρα τι δείχνει. Επηρεάζει τη γεωργία, επηρεάζει την κτηνοτροφία, την αλληλεία, επηρεάζει την υγεία, τους αρχαιολογικούς χώρους που και αυτοί πρέπει να θωρακιστούν και ενδιαφέρει την πατρίδα μας πάρα πολύ. Και εδώ παρέθεση. Η Υπουργός Πολιτισμού από την προηγούμενη εβδομάδα μου τηλεφώνησε και μου παρακάλεσε αυτές τις μέρες, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, που θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, να έχουμε παρουσία στο χώρο της Ακρόπολης, συγκεκριμένα στα εκδοτήρια, όπου ειλικρινά πήγα παρόν εχθές να ελέγξω η διεισόμαση, χιλιάδες τουρίστες, προκειμένου να έχουμε την δυνατότητα να διαθέσουμε δωρεά παγωμένο νερό και φυλάδια που ήδη έχουμε βγάλει στην Αγγλική, ώστε να ενημερώνονται οι άνθρωποι πώς μπορούν να προφυλαχθούν από αυτή την επικινδυνότητα της υψηλής θερμοκρασίας. Και μας τιμά αυτό, γιατί η Υπουργός πάντα εμπιστεύεται τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Γι' αυτό, όπως έχω πει και ενημερώνω όλες και όλους όσες και όσοι μας ακούν, να το γράψουν στο ημερολόγιο. Έπρεπε να είχαμε στείλει ήδη κοινοποίηση σε όλα τα τμήματα. Αλλά είπαμε, δεν έχουμε την δυνατότητα των αυτονόητων, δυστυχώς, των αυτονόητων δράσεων και ενεργειών. Πόσοι δουλεύουν, ποιοι δουλεύουν, πώς δουλεύουν, είναι άλλη ιστορία. 18 λοιπόν Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, 8 η ώρα στο Ηρώδιο. Το Ηρώδιο δεν το έχουμε ξαναπάρει, δεν ξέρω πότε θα το ξαναπάρουμε. Είναι τελείως δωρεάν η διάθεση του Ηρωδίου και πρέπει να το κατακλείσουμε. Πρέπει να το κατακλείσουμε. Θα είναι μια πολύ ωραία ποιοτική μουσική εκδήλωση, όπως αρμόζει στην ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πρέπει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πάντα και παντού να είναι πρώτος. Όσοι και όσες καταλαβαίνετε και με καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Άρα λοιπόν, φυσικό περιβάλλον, είπα πρωτογενή παραγωγή και είπα φαινόμενο θερμοκηπίου εξαιτίας της έκκλησης των αερίων. Είτε είναι διοξίδιο του άνθρακα, είτε είναι οξύδιο του αζότου, είτε μεθάνιο. Αυτά είναι τα αίτια που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ποιες είναι οι συνέπειες? Τεράστιες. Πού? Κυρίως στις πτωχές υπανάπτυκτες χώρες. Γι' αυτό και είναι ένα θέμα που σαφέστατα πρέπει να μας απασχολεί. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλον τον κόσμο, να τον ευαισθητοποιήσουμε για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ξέρετε ποιες είναι: τα παιδιά, ηλικιωμένοι, χρόνιοι υπάσχοντες, υποκείμενα νοσήματα σε ανθρώπους ευαίσθητους στις θερμοκρασίες. Και κλείνω με τούτο, διότι η μη εκπομπή αερίων μέχρι το 2050 της Ευρωπαϊκής Ένωσης φοβάμαι ότι είναι όνειρο απατελό, διότι πρέπει να συμπράξουν, να συνεισφέρουν όλα τα κράτη και όλοι εμείς να αλλάξουμε τρόπους και συνήθειες ζωής. Δύσκολο. Ουτοπία. Όμως, αν δεν προσπαθήσουμε, θα έχουμε τα άσχημα αποτελέσματα. Λέω λοιπόν ότι προσοχή στους καύσωνες, αυτούς τους επωνομαζόμενους, αν θα διαβάσετε, σιωπηρούς δολοφόνους, λόγω της ύπουλης δράσης του καύσωνα, διότι και το βράδυ οι ηλικιωμένοι, τα παιδάκια που είναι στο σπίτι, μπορεί να πάθουν πολλά πράγματα και δεν αναγράφονται ως θάνατοι από τη ζέστη, οφείλονται όμως στη ζέστη. Ξέρετε ότι η θερμοκρασία που μεταβάλλεται στα παιδιά και στους ενήλικες είναι πρόβλημα. Δεν ανταποκρίνεται ο οργανισμός τόσο
θα έλεγα, αποτελεσματικά και άμεσα. Άλλα λοιπόν, παιδιά, ηλικιωμένοι, γυναίκες που είναι σε εγκυμοσύνη, που θυλάζουν και ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Δεν θα συνεχίσω γιατί θα μιλάω πολλή ώρα και δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο. Δίνω συγχαρητήρια, Τζένι, σε σένα πρώτα για την σύλληψη της ημερίδος, στις αγαπημένες ομιλήτριες, τις νοσηλεύτριες, τη Μαρία, την Ελένη, τη Μαρία. Να είστε καλά και θέλω πάντα να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις για να υπενθυμίζουμε ότι ο Ερυθρός Σταυρός πρέπει πάντα να πρωτοπορεί, να καινοτομεί. Αν θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά και αν θέλουμε ξανά να δώσουμε το στίγμα της αξιοπιστίας στην ελληνική κοινωνία. Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά. Μπορούμε, αν θέλετε, να ξεκινήσουμε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την έναρξη που μας δώσατε και με αυτά που μας αναφέρατε. Παρακαλούμε λοιπόν τώρα την κυρία Ελένη Γιωβανοπούλου από το Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Τρικάνων, να μας αναπτύξει το θέμα της ηλίασης και θερμοπληξίας και τους ιδιαίτερους κινδύνους που αυτοί ελοχεύουν για την υγεία μας. Εδώ θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να σας αναφέρω ότι αυτό ακριβώς με την κυρία Γιωβανοπούλου και με την κυρία Σταματοπούλου έχουμε επιδιώξει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στις ευάλωτους πληθυσμούς, αναφέρονται επειδή ακριβώς εντοπίσαμε ότι στην κοινότητα δεν υπάρχει ενημέρωση για τις εγγύους και για τα βρέφη. Θα εστιάσουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί ακριβώς θέλουμε να ενημερωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο κόσμος μας. Κυρία Γιωβανοπούλου, έχετε το λόγο. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, Δόκτωρ Αντώνη Αυγερινέ, αξιότιμη κυρία Διευθύντρια Διεύθυνση Συντονισμού και Επικοινωνίας Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Περιφερειακών Τμήματων Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κυρία Ευγενία Γκόγκου, εκλεκτή προσκεκλημένη, αγαπητοί συνάδελφοι, εθελοντές, φίλοι του Ερυθρού Σταυρού, καλημέρα σας. Κύριε Πρόεδρε και κυρία Διευθύντρια, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση που απευθύνατε να προσδιορίσω ένα από τα θέματα στην ίδια διαδικτυακή μερίδα που διοργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο τομέας υγείας με στόχο πάντα την προαγωγή των σκοπών του τομέα μας. Σας συγχαίρουμε για την άρτια διοργάνωση και σας ευχαριστούμε για όσα μας προσφέρετε. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την υγεία μας. Η κλιματική αλλαγή συνδέεται άρρηκτα με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο επηρεάζει την υγεία μας με διάφορους τρόπους. Από τους άμεσους κινδύνους είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, για το οποίο ευθύνονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που προέρχονται από τις καύσεις των ορυκτών καυσίμων. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η κλιματική αλλαγή. Βρισκόμαστε ήδη σε αύξηση θερμοκρασίας από την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης και αυτό έχει ήδη επηρεάσει αρνητικά την ανθρώπινη υγεία. Τον 21ο αιώνα, η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την υγεία παγκοσμίως. Η κλιματική αλλαγή επιφέρει πολύ υψηλές θερμοκρασίες μαζί με υψηλή υγρασία, με αποτέλεσμα οι παρατεταμένοι καύσωνες να είναι υπεύθυνοι για το 70% των θανάτων που οφείλονται σε θερμοπληξία, σε καρδιαγγειακές αναπνευστικές νόσους και εγκεφαλικά επεισόδια. Η κλιματική αλλαγή δυστυχώς είναι εδώ. Οι βλάβες από θερμότητα προκαλούνται από αδυναμία του οργανισμού να διατηρήσει τη θερμοκρασία του εντός των φυσιολογικών ορίων, διότι εκτίθεται από μακρόν σε υψηλή θερμοκρασία ή παράγει υψηλή θερμοκρασία ή δεν είναι σε θέση να την αποβάλει. Να περάσουμε να δούμε τώρα τι είναι η ηλίαση. Είναι μια παθολογική κατάσταση που προκαλείται από την υπερθέρμανση του σώματος λόγω της παρατεταμένης έκθεσης της κεφαλής αλλά και του αυχένα στις υπεριόδεις ακτίνες του ηλίου κατά τις θερμές ώρες του καλοκαιριού, χωρίς κάλυμα, η οποία πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει και σε θερμική εξάντληση. Πότε εμφανίζεται? Εμφανίζεται όταν η ηλιακή ακτινοβολία είναι έντονη, άμεση και κάθετη. Πού οφείλεται? Οφείλεται στην ευαισθησία που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος στη θερμότητα και σε ρυθισμό των μηνύγκων, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος λόγω αδυναμίας ρύθμισής της και την υπερθέρμανση του οργανισμού. Απαιτείται βέβαια επίγουσα θεραπεία, καθώς μπορεί να βλάψει τον εγκέφαλο, την καρδιά, τους νεφρούς και τους μυς. Να δούμε τώρα πώς ρυθμίζεται η θερμοκρασία του σώματος.
Ο οργανισμός μας διαθέτει το μηχανισμό της ομοιόστασης για τον οποίο ρυθμίζεται η θερμοκρασία μας ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες. Όταν είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο και τη ζέστη, η διάμετρος των αγγείων μας αυξάνεται και ενεργοποιείται η εφίδρωση, ώστε να διατηρήσουμε τη θερμοκρασία μας στα κατάλληλα επίπεδα. Όταν όμως η έκθεση στον ήλιο είναι παρατεταμένη και χωρίς προστασία, τότε ο μηχανισμός της ομοιόστασης αδυνατεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Φυσιολογικά, ο άνθρωπος, αλλά και γενικότερα τα θηλαστικά, διαθέτουν θερμορυθμιστικούς μηχανισμούς που εδρεύουν στον εγκέφαλο και φροντίζουν να διατηρήσουν τη θερμιστορική θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος. Η θερμοϋποδοχή του ανθρώπινου σώματος, δηλαδή τα ειδικά νευρικά σωμάτια, ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και ειδοποιούν τον εγκέφαλο για την αύξηση της θερμοκρασίας. Στη συνέχεια, το ειδικό κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας του εγκεφάλου αποστέλνει μηνύματα στους υδροτοποιούς ασθένες και στα αγγεία της επιφάνειας του δέρματος, προσκαλώντας έκρηση υδρότα και διαστολή των αγγείων αντίστοιχα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο αντιδράσεων στηβάλλει τη διατήρηση θερμοκρασίας του σώματός μας με τον εξής τρόπο. Τα αγγεία που έχουν διασταλεί φέρουν μεγάλες ποσότητες αίματος προς την επιφάνεια του δέρματος, η οποία όμως έχει ψυχθεί λόγω της εξάτμισης του υδρότα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το αίμα που φθάνει στα αιμοφόρα αγγεία του δέρματος να ψύχεται και επιστρέφοντας με την κυκλοφορία στο εσωτερικό του οργανισμού μας αποτρέπει την αύξηση της θερμοκρασίας του. Ποιοι είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες? Οποιοςδήποτε μπορεί να πάθει λίαση. Υπάρχουν όμως παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο. Όπως είναι η έκθεση σε ζεστό περιβάλλον. Μπορεί να είστε πιο ευαίσθητοι όταν είστε εκτεθειμένοι σε μια ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας ή επισκεφτείτε κάποια περιοχή με θερμότερο κλίμα. Η ηλικία. Εμφανίζεται συχνότερα σε βρέφη και σε ηλικιωμένα άτομα. Η ικανότητα να αντιμετωπίσετε την ακραία θερμότητα εξαρτάται από τη δύναμη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στα πολύ νεαρά άτομα, το κεντρικό νευρικό σύστημα δεν είναι πλήρως αναπτυγμένο και σε ενήλικες άνω των 65 ετών, το κεντρικό νευρικό σύστημα αρχίζει να φθείρεται, γεγονός που καθιστά το σώμα μας λιγότερο ικανό να αντιμετωπίσει αλλαγές στη θερμοκρασία του σώματος. Και οι δύο βέβαιοι ηλικιακές ομάδες συνήθως δυσκολεύονται να παραμείνουν ενυδατωμένες, γεγονός που αυξάνει επίσης τον κίνδυνο. Η αφυδάτωση, αν δεν πίνετε αρκετό νερό για να αναπληρώσετε τα υγρά που χάνονται λόγω της εφίδρωσης. Η έντονη δραστηριότητα, για παράδειγμα, όταν εργάζεστε, όταν υπάρχει στρες, αν γυμνάζεστε σε θερμό περιβάλλον ή η συμμετοχή σε αθλήματα όπως ποδόσφαιρο ή αγώνες μεγάλων αποστάσεων σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσουν σε ηλίαση. Ειδικά όταν δεν λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας όπως είναι κάποιο καπέλο. Τα ζεστά ρούχα, διότι εμποδίζουν τον υδρότα να εξατμίζεται και να δροσίζει το σώμα. Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί επίσης να επηρεάσει την ικανότητα του σώματός μας να ρυθμίσει τη θερμοκρασία. Ορισμένα φάρμακα επηρεάζουν επίσης την ικανότητα του σώματός μας να παραμείνει ενυδατωμένο και να ανταποκρίνεται στην υψηλή θερμοκρασία. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ζεστό καιρό εάν παίρνετε διουρητικά χάπια, αντικαταθλιπτικά και αντιδιευτικά χάπια. Ποιοι διατρέχουν κίνδυνο όμως το να πάθουν ευκολότερα ηλίαση? Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο και είναι πιο ευάλωτες στην ηλίαση. Αυτές είναι οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες, παιδιά. Ο λόγος που αυτό το φαινόμενο είναι πιο έντονο σε μικρές ηλικίες είναι επειδή τα αοστά στο κεφάλι καθώς και η επιδερμίδα είναι πιο λεπτή, με αποτέλεσμα, αν δεν προφυλαχθούν σωστά, να προκληθεί υπερθερμία. Οι καρδιοπαθείς, οι πνευμονοπαθείς, οι νεφροπαθείς, οι διαβητικοί, όσοι αντιμετωπίζουν σοβαρές παθολογικές καταστάσεις. Για να περάσουμε να δούμε όμως τώρα ποια είναι τα συμπτώματα της ηλίασης. Τα συμπτώματα της ηλίασης είναι χαρακτηριστικά και δεν πρέπει να αμελούνται. Σε παιδιά και σε ενήλικες είναι κοινά τα συμπτώματα. Η διαφορά βέβαια είναι ότι τα παιδιά δεν είναι σε θέση να εκφράσουν όσα νιώθουν πάντα. Γι' αυτό πρέπει να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ανάλογα με τη μορφή της ηλίασης, έχουμε και τα αντίστοιχα συμπτώματα. Ήπια μορφή ηλίασης μπορεί να εμφανιστεί με ερυθρότητα, έντονη εφίδρωση, αίσθημα ζάλης και κόπωσης, βουητό στα αυτιά ή και υπόταση. Η μέτρια μορφή ηλίασης τώρα μπορεί να παρουσιάζεται με δέκατα, πονοκέφαλο, ταχύπνια, μυϊκή αδυναμία, μειωμένη εφίδρωση, υψηλό πυρετό, ναυτία ή και έμετο, ήλιγκο, τάση λιποθυμίας ή λιποθυμία, ταχυκαρδία, ρίγη
και κράμπες. Η βαριά μορφή ηλίασης παρουσιάζεται είτε με σύγχυση, παραλήρημα και παρεστήσεις, σπασμοί και απόλυτη συνείδησης, υψηλό πυρετό που δεν υποχωρεί υπερπυρεξία, οχρότητα προσώπου, σκούρα ούρα που είναι ένδειξη της αφυδάτωσης. Τι μπορούμε να κάνουμε, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες? Θα πρέπει να απομακρύνετε τον πάσχοντα απευθείας από τον ήλιο και να τον μεταφέρετε σε ένα δροσερό και σκιερό μέρος. Να αφαιρέσετε τα βαριά ή τα όποια ρούχα. Ενυδατώστε τον πάσχοντα με άφθονα νερό, ανασηκώστε ελαφρά το κεφάλι, δροσίστε γρήγορα το σώμα του με κομπρέσες ή κάνοντας συχνά δροσερά ντους, παρακολουθήστε τη θερμοκρασία του πάσχοντος. Σε περίπτωση πυρετού μπορείτε να χορηγήσετε κάποιο αντιπυρετικό και αν παρόλα αυτά τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, καλό είναι να ζητήσετε ιατρική βοήθεια. Πόσο διαρκεί όμως η ηλίαση? Σε περίπτωση που τα συμπτώματα δεν βελτιωθούν εντός μιας ώρας, είναι καλό να ζητήσετε βοήθεια. Ανάλογα τώρα με τη βαρύτητα της ηλίασης, τα συμπτώματα μπορεί να διαρκήσουν από 2 με 3 ημέρες. Αν παρατηρηθεί διανοητική σύγχυση, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να μεταφέρετε το άτομο στο νοσοκομείο. Η θερμική εξάντληση. Η θερμική εξάντληση ή θερμική κατάπτωση είναι αποτέλεσμα υπερβολικής απώλειας υγρών και ηλεκτρολιτών λόγω εφίδρωσης και έλλειψης αναπλήρωσης των υγρών. Πότε? Όταν το άτομο εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος για μεγάλο χρονικό διάστημα και προκαλείται ελάττωση των υγρών του οργανισμού. Ποια είναι όμως τα συμπτώματα? Το δέρμα είναι χλωμό, ψυχρό και υγρό. Υπάρχει έντονη εφίδρωση, υπερβολική δίψα, ταχύπνια και ταχυκαρδία. Η θερμοκρασία του σώματος μπορεί να είναι 38 βαθμούς Κελσίου και περισσότερο. Μυϊκές κράμπες στα χέρια, τα πόδια αλλά και το στομάχι. Πονοκέφαλο, αίσθημα αδυναμίας, λιποθυμίας, ζάλι ή σύγχυσης. Ναυτία ή εμετό. Τι κάνουμε, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες? Θα πρέπει να μεταφέρουμε το άτομο από το θερμό περιβάλλον σε δροσερό. Χαλαρώστε ή αφαιρέστε τα ρούχα του. Τοποθετήστε το άτομο σε θέση ανάνυψης, πλάγια θες ή θέση ασφαλείας. Ελέγξτε τη θερμοκρασία του πάσχοντος. Εάν έχει τις αισθήσεις του, χορηγήστε υγρά όπως διαλύματα ηλεκτρολιτών. Εάν τα συμπτώματα όμως δεν υποχωρήσουν μέσα σε 30 λεπτά ή το επίπεδο συνείδησης μειώνεται, καλό θα ήταν να καλέσετε το 112 ή το 166. Οι θερμικές κράμπες. Οι κράμπες από θερμότητα συνήθως συμβαίνουν σε άτομα με θερμική εξάντληση που δεν έχουν εγκλιματιστεί σε θερμό περιβάλλον και σε άτομα που δεν βρίσκονται σε άσκηση και οφείλονται στην απώλεια της ισορροπίας ανάμεσα στους ηλεκτρολίτες και το νερό. Ποια όμως είναι τα συμπτώματα? Η μύηση είναι σφιχτή και σκληρή κατά την ψηλάφιση. Υπάρχουν κράμπες τομιών στα κάτω άκρα, την κοιλία και τους βραχίονες. Ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες? Απομακρύνετε το άτομο από το ζεστό περιβάλλον. Ανάπαυση τομιών που έχουν προσβληθεί έχοντας το άτομο ξαπλωμένο ή καθιστό μέχρι να υποχωρήσουν οι κράμπες. Διατάσεις των πάσχοντων μυών και μαλάξεις, τοποθέτηση κρύου επιθέματος για τη χαλάρωση του σπασμένου μυός. Και στη συνέχεια, εφαρμόζουμε θερμά επιθέματα, για παράδειγμα μία ζεστή πετσέτα ή κάνουμε ένα ζεστό μπάνιο, αν μετά τη λύση της κράμπας παραμείνει μυϊκός πόνος ή ευαισθησία. Καλό είναι να χορηγήσετε νερό ή κάποιο ηλεκτρολυτικό διάλειμμα. Τι είναι η θερμοπληξία? Η θερμοπληξία χαρακτηρίζεται υπερθέρμανση του σώματος, υπερθερμία, και πρόκειται για μια βαριά και κλινικά επίγουσα κατάσταση. Συμβαίνει όταν έχουμε έκθεση σε πολύ υψηλή περιβαλλοντική θερμοκρασία και σε σχετική ατμοσφαιρική υγρασία πάνω από 70%. Η θερμοκρασία του σώματος ξεπερνάει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Επισυμβαίνει μια σοβαρή διαταραχή στη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και εμφανίζεται ανυδροσία, συνεπώς αδυναμία αποβολή της θερμότητας του σώματος. Ο μηχανισμός της θερμοπληξίας. Η διατήρηση της ζωής είναι συνδεδεμένη με τη σταθερή θερμοκρασία του σώματος, που διαταράσσεται πολύ δύσκολα και όχι συχνά. Συνήθως υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και την αποβολή θερμότητας. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος βρίσκεται μεταξύ 10 βαθμούς Κελσίου έως 60 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος διατηρείται στους 37 βαθμούς Κελσίου, σύπλην 0,6 βαθμούς Κελσίου. Οι μικρές μεταβολές σχετίζονται με την ώρα της ημέρας, τη φυσική δραστηριότητα, τα γεύματα και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας.
Σε υψηλές θερμοκρασίες, το σώμα αποβάλλει θερμότητα περιορίζοντας τις καύσεις του με διεύρυνση των μικρών αγκείων, με αύξηση της εφίδρωσης και με επιτάχυνση της αναπνοής. Η αποβολή θερμότητας από την επιφάνεια του σώματος γίνεται αναλογικά με τέσσερις μηχανισμούς. Με ακτινοβολία της θερμότητας, που εκπροσωπεί το 60% περίπου της αποβολής και αυξάνει σε περιπτώσεις αφαίρεσης των ρούχων. Με εξάτμιση του υδρότα από το δέρμα, όπου επιτυγχάνεται με το 22-25% της αποβολής, επαφή με ψυχρότερες επιφάνειες και διάκριση της θερμότητας που επιτυγχάνεται 1-3% και με αντικατάσταση του θερμού αέρα που καλύπτει ένα λεπτό στρώμα το θερμό δέρμα με ψυχρότερο, η αποβολή θερμότητας με αυτόν τον τρόπο αντιστοιχεί στο 12-15%. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι μπορεί να αυξηθεί ως και 60% όταν χρησιμοποιείται αέρας που κινείται, όπως γίνεται με τη χρήση του ανεμιστήρα. Ποιες μορφές θερμοπληξίας υπάρχουν? Διαχωρίζονται σε δύο κλινικές μορφές. Η κλασική θερμοπληξία ή θερμοπληξία ηρεμίας, που πλήττει κατά κύριο λόγο ηλικιωμένα άτομα και πάσχοντες από καρδιακιακές παθήσεις, όπου το κύριο αίτιο εκδήλωσης είναι η έκθεση σε ακραία υψηλές θερμοκρασίες για μερικές ημέρες ατόμων που δεν είναι κατάλληλα εγκλιματισμένα σε αυτές και που δεν έχουν επαρκείς μηχανισμούς θερμορύθμισης και προσαρμοστικότητας. Στη θερμοπληξία, λόγω άσκησης, που πλήττει κατά κύριο λόγο νεαρά και άτομα που αθλούνται ή εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Σε ακραία βέβαια υψηλές περιβαλλοντικές θερμοκρασίες, καθώς και σε υψηλό ποσοστό ατμοσφαιρικής υγρασίας. Ποιος κινδυνεύει από τις υψηλές θερμοκρασίες? Κινδυνεύουν τα μικρά παιδιά. Η παραγωγή και η αποβολή θερμότητας διαφέρει στα παιδιά από τους ενήλικες, τα οποία είναι περισσότερο ευάλωτα στις ακραίες περιβαλλοντικές θερμοκρασίες και την υγρασία. Ο καύσωνας μπορεί να επηρεάσει περισσότερα τα παιδιά από τους μεγάλους, γιατί η θερμότητα που παράγεται από το μεταβολισμό του παιδιού ανά μάζα σώματος είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τους ενήλικες. Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι πως τα παιδιά έχουν λιγότερη εφίδρωση σε σχέση με τους ενήλικες. Επομένως, και η ικανότητα για μείωση της θερμοκρασίας του σώματος από την εξάτμιση του υδρότα είναι μειωμένη. Τα παιδιά μικρότερα των 2 ετών είναι περισσότερο ευπαθή λόγω υπολειτουργίας των θερμορυθμιστικών μηχανισμών. Αξίζει να σημειωθεί όμως πως πολύ λίγα παιδιά εμφανίζουν θερμοπληξία, γιατί έχουν τη συνεχή φροντίδα ενυδάτωσης από ενήλικους, καθώς και την προστασία από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Αντίθετα, μεγαλύτερα παιδιά και έφηβοι είναι σε κίνδυνο, διότι εμφανίζουν δραστηριότητα υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας. Έγκυες και θυλάζουσες γυναίκες. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μειών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η γυναίκα καλείται να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες του κυκλοφορικού της συστήματος, που απορρέουν από την αύξηση του όγκου του αίματός της, αλλά και από το γεγονός ότι πάρα πολλές από τις ουσίες τις οποίες καταναλώνει μεταβολίζονται προς όφελος του εμβρίου και όχι προς όφελος της ιδίας. Επίσης, μειώνεται ο αιματοκρίτης της γυναίκας, δηλαδή ελαττώνεται η πυκνότητα της αιμοσφαιρίνης στο αίμα, με αποτέλεσμα να γίνεται πλημελής μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στους ιστούς. Επίσης, ο καύσωνας μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνος για τις υγείους, επειδή λόγω της υψηλής περιβαλλοντικής θερμοκρασίας αναπτύσσουν αγκεδιαστολή. Η αγκεδιαστολή μειώνει την αρτηριακή πίεση και επηρεάζει τη λειτουργία της εφίδρωσης, η οποία είναι ο ψυκτικός μηχανισμός του σώματος, με συνέπεια να μην ρυθμίζεται σωστά η σωματική θερμοκρασία. Η μείωση της πίεσης επηρεάζει και τη λειτουργία των νεφρών, με επακόλουθο να μην γίνεται καλό φιλτράρισμα του αίματος, συνεπώς να μην υπάρχει καλή διούρηση, γεγονός που επηρεάζει την ισορροπία των ηλεκτρολιτών στο αίμα. Είναι επομένως σαφές πως όταν έχει καύσωνα, οι έγκυες όχι μόνο έχουν αυξημένες ανάγκες σε υγρά λόγω της εφίδρωσης, αλλά και σε ηλεκτρολίτες όπως είναι το κάλιο και το νάτριο. Ηλικιωμένοι, άτομα με οξία νόσο, όπως λίμωξη με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα, που μπορεί να προκληθεί εμετός ή και διάρρεια. Άτομα με χρόνιες παθήσεις. Άτομα που εργάζονται ή ασκούνται παρουσία υψηλού ποσοστού υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα. Άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Και άτομα που έχουν ιστορικό παλαιότερης θερμοπληξίας ή και συγγενείς διαταραχή του μηχανισμού εφίδρωσης ή και των μηχανισμών θερμορύθμισης. Η θερμοπληξία αναγνωρίζει πρώιμα συμπτώματα, όπως είναι ο έντονος πονοκέφαλος, η ατονία και αίσθημα καταβολής των δυνάμεων, δέρμα θερμό, ερυθρό και ξηρό, τάση για λιποθυμία και πτώση της αρτηριακής πίεσης, ταχυκαρδία,
μυϊκές κράμπες, ζάλινα αυτεία ή και εμετή και ταχύπνια. Όψιμα συμπτώματα. Πυρετός με ή χωρίς την εκδήλωση σπασμών. Εμετή ή και διάρειες. Κράμπες στην κοιλία και τα πόδια. Μεταβολές στην εφίδρωση. Απώλεια αισθήσεων σοκ. Διανοητικές διαταραχές όπως σύγχυση, επιληπτικές κρίσεις, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά, ευερυθιστότητα και κόμα. Έντονη δίψα. Τι κάνουμε, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες? Θα πρέπει να μεταφέρετε τον πάσχοντα σε μέρος σκιερό και δροσερό, ευάερο, κάτω από δέντρα αν υπάρχουν ή κλιματιζόμενο χώρο. Μείωση της θερμοκρασίας του σώματος του πάσχοντος μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στους 38,9 βαθμούς Κελσίου. Τυλίξτε τον με ένα βρεγμένο σεντόνι ή τοποθετήστε ψυχρά επιθέματα. Αφαιρέστε ή χαλαρώστε τα βαριά ρούχα και τοποθετήστε τον πάσχοντα σε πλάγια θέση ασφαλείας, ώστε να αποφευθεί η εισρώφηση επί απώλειας αισθήσεων και εμετών. Μετράτε τη θερμοκρασία του σώματός του ανά 10 λεπτά και προσπαθείτε να αποφύγετε την άνοδό της πέρα των 42 βαθμών Κελσίων. Αν έχει πλήρως τις αισθήσεις του και μπορεί να καταπιεί, του χορηγείτε κλασματικά, άφθονα υγρά και μικρές ποσότητες σαλατιού. Απαγορεύεται όμως η χορήγηση αλκοολούχων, καφέ και φαγητού. Σε περίπτωση εκδήλωσης σπασμών, προστατεύστε τον πάσχοντα από αυτοτραυματισμό και προσπαθήστε να κρατήσετε ανοιχτή την αεροφόρο οδό του. Καλέστε το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο, γιατί κάποιοι θερμόπληκτοι ίσως χρειαστεί να νοσηλευτούν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αν τώρα επέλθει καρδιακή ανακοπή, τοποθετήστε τον πάσχοντα σε ύπτια θέση και αρχίστε αμέσως κάρπα. Να δούμε λίγο ποια είναι τα συμπτώματα σε παιδιά. Το δέρμα τους είναι κόκκινο, ζεστό και ξηρό. Υπάρχει δίψα, κούραση ή πνηλία. Αν παρατηρήσετε να είναι υπερβολικά κουρασμένο, σχεδόν εξαντλημένο, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί τρέξιμο κάποιο παιχνίδι, θα πρέπει να σας ανησυχήσει. Εάν έχει εμετό ή και διάρειες, ζάλι, έντονο πονοκέφαλο, ταχυκαρδία, γρήγορη αναπνοή, κλάμα χωρίς δάκρυα, νευρικότητα, η γλώσσα του είναι στεγνή και μοιάζει να έχει ένα άσπρο κάλυμα, τα ούρα του είναι λίγα και πυκνά με έντονο κίτρινο χρώμα. Τι κάνουμε, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες? Μεταφέρετε το παιδί γρήγορα, αν είστε σε εξωτερικό χώρο, σε ένα δροσερό δωμάτιο και αν υπάρχει κλιματισμός χρησιμοποιήστε τον άμεσα ή μεταφέρετε το παιδί άμεσα στη σκιά. Αφαιρέστε του τα ρούχα, κάντε του ένα δροσερό μπάνιο ή δροσίστε το με μια βρεγμένη πετσέτα και επαναλαμβάνετε συντακτά χρονικά διαστήματα. Αν η κατάστασή του χειροτερεύει, ενημερώστε άμεσα τον παιδίατρο και ακολουθήστε τις οδηγίες του παιδιάτρου ή καλέστε το ασθενοφόρο. Τα συμπτώματα σε μία έγκυο. Μπορεί να είναι συνεχής αδιαθεσία παρά την ξεκούρασή της σε δροσερό μέρος, απουσία εφίδρωσης παρά το αίσθημα της ζέστης, θερμοκρασία 40 βαθμούς Κελσίου ή και περισσότερο, σπασμούς, απώλεια συνείδησης ή αδυναμία ανταπόκρισης. Τι κάνουμε, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες? Μετακινήστε την έγκυο σε ένα πιο δροσερό μέρος, κλιματιζόμενο χώρο ή στη σκιά. Τοποθετήστε την έγκυο σε θέση ανάνυψης, πλάγια θέση. Δώστε να πιει δροσερό νερό. Αφαιρέστε τυχόν περιτά ρούχα. Δροστήστε το δέρμα με παγωκίστες, σπρέι νερού, σφουγγάρι ή ανεμιστήρα. Θα πρέπει όμως να καλέσετε άμεσα το 166 ή το 112, αν η έγκυος δεν νιώθει καλύτερα μετά από 30 λεπτά, αν αισθάνεται ζέστη, αν υδρώνει ακόμα και αν είναι πολύ ζεστή, έχει θερμοκρασία που έχει αυξηθεί σε 40 βαθμούς Κελσίου και αναπνέει γρήγορα ή έχει δύσπνοια. Είναι σε σύγχυση, έχει απώλεια συνείδησης και παθαίνει πιθανές κρίσεις. Η πρόγνωση δυσχεραίνει όταν η θερμοκρασία του ασθενούς φτάνει από 42,2 βαθμούς Κελσίου και πάνω. Όταν παρουσιάζεται κόμα που διαρκεί πάνω από 2 ώρες. Και όταν παρουσιάζεται κατάσταση σοκ. Απολαμβάνουμε με προσοχή και χωρίς φόβο όλα τα ωφέλη που έχει να μας προσφέρει ο ήλιος. Σας ευχαριστώ. Κυρία Γιωβανοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Μας κάνατε να αντιληφθούμε πλήρως τους κινδύνους, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε και εμείς για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας.
Ήταν πολύ σημαντικό πραγματικά και αξίζει να το σημειώσουμε την βαρύτητα που δώσατε για τα άτομα υψηλού κινδύνου, εστιάζοντας τόσο στα βρέφη, τόσο στα παιδιά, όσο και στις Αιγείους και στις θυλάζουσες. Και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό και το απαιτήσαμε στην σημερινή μας διαδικτυακή ημερίδα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με την επόμενη μας εισηγήτρια, την κυρία Μαρία Σταματοπούλου από το Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Άργους, όπου θα μας αναπτύξει το θέμα του φαρμακείου των διακοπών και με τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών. Κυρία Σταματοπούλου, έχετε το λόγο. Νομίζω ότι βλέπουμε την κυρία Γιωβανοπούλου ακόμα. Βλέπουμε μεν την παρουσίαση της κυρίας Σταματοπούλου, αλλά δεν έχει αποχωρήσει. Περιμένουμε λίγο μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε μία διαδικτυακή ημερίδα που στηριζόμαστε στην τεχνολογία, στην μετάδοση των μηνυμάτων, σαφώς και μπορεί να υπάρξει μια δυσκολία από την μία μετάβαση από τη μία ομιλήτρια σε μία άλλη. Θεωρώ όμως ότι το εξαίρετο προσωπικό της Υπηρεσίας Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τόσο ο κύριος Κουρής, όσο ο κύριος Κατέλης και ο κύριος Ρουμελιώτης, θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό, προκειμένου να μπορέσει να διευθετηθεί το μικρό πρόβλημα που έχουμε. Πολύ ωραία. Κυρία Σταματοπούλη, σας ακούμε. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα από το καυτό Άργος. Είναι μια πόλη, πρόεδρε, που πάντα είναι μέσα στις 5 πόλεις της Ελλάδας που έχουν πολύ υψηλή θερμοκρασία. Άρα θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να καλημερίσω. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμη κύριε πρόεδρε, Δ. Αντώνια Βιερινέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Διευθύντρια της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επικοινωνίας Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Περιφερειακών Τμήματων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την τιμή που μου κάνετε να συμμετέχω κι εγώ σε αυτήν την ημερίδα. Το δικό μου το κομμάτι έχει να κάνει με το φαρμακείο των διακοπών. Εύλογο ερώτημα που πολλές φορές έρχονται και έχουν πολλοί γονείς, ιδιαίτερα όταν έχουν μικρά παιδιά, αλλά και όταν έχουμε και ηλικιωμένα άτομα, τι θα πρέπει να έχει κοντά, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι είναι το καλοκαίρι ξενιασιά, έχει διακοπές, θα έχουμε παιχνίδι, θα πάμε παραλία, θα κάνουμε μπάνια ή θα πάμε να επισκεφτούμε κάποιο βουνό. Άρα για όλα αυτά θα πρέπει να έχουμε ένα καλά οργανωμένο φαρμακείο. Γιατί, επόμενη διαφάνεια. Δεν προχωράει η επόμενη διαφάνεια. Κυρία Σταματοπούλου, μετακινείτε εσείς ή είναι από την διεύθυνση? Μετακινώ εγώ. Ωραία, πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, βλέπετε εδώ έχουμε βάλει πολύ ωραίες φωτογραφίες από την Ελλάδα. Ταυτόχρονα έχουμε χρόνο για να μελετήσουμε και να διαβάσουμε κάπου δυο βιβλίο, αλλά μέσα σε όλα αυτά τα ωραία που θα κάνουμε, θα πρέπει να έχουμε και ένα οργανωμένο φαρμακείο. Γιατί πολλές φορές επιλέγουμε προορισμό που μπορεί να είναι λίγο πιο απόμακρος, να μην έχει κοντά λοιπόν κάποιο φαρμακείο κοντινό ή να έχει κάποιο κέντρο υγείας. Έτσι λοιπόν, καμιά φορά η λαχτάρα των μικρών και των μεγάλων για εξορμήσεις μπορεί να ελοχεύουν και να κρύβουν κάποιους κινδύνους. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς πρέπει να πάμε οργανωμένοι και να έχουμε ένα φαρμακείο, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι οι βασικότερες ανάγκες υγείας των διακοπών έχουν να κάνουν με τα υπόλοιπα συμπτώματα εδώ που θα δείτε, και είναι διάρειες και γαστρεντερικές διαταραχές. Έχει φανεί ότι πολλά άτομα και μικρά παιδιά στην αλλαγή του περιβάλλοντος ή στην αλλαγή του πόσιμου νερού που θα έχουν, τα ευπαθή τρόφιμα που μπορεί να εκτεθούν σε υψηλή θερμοκρασία ή καμιά φορά το διαφορετικό φαγητό που θα φάμε, επειδή υπάρχουν άλλες κουλτούρες, άλλοι πολιτισμοί και μπορεί να ταξιδέψουμε κάπου εκεί, μπορεί να είναι μια αιτία για κάποια διαρροϊκή ή γαστρεντερική διαταραχή. Έχουμε τα δείγματα των εντόμων, όπως έχουμε τα κουνούπια, σφίκες και μέλισσες. Τραύματα μικρής έκτασης ή εκδορές,
Έχει παρατηρηθεί ότι στην ηλικία μέχρι των 6 χρόνων τα πιο πολλά παιδικά ατυχήματα έχουν να κάνουν ή με σαγιονάρες που φοράνε τα μικρά παιδιά και μπορεί να σκοντάψουν και να έχουν μικρές αμοιχές ή παιχνίδια που κάνουν στην παιδική χαρά. Και βέβαια τα ηλιακά εγκάβματα. Για να δούμε λοιπόν τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα οργανωμένο φαρμακείο. Το φαρμακείο μας λοιπόν πρέπει να έχει κάποια λίστα με κάποια συγκεκριμένα φάρμακα και λίστα με κάποια υλικά. Ποια λοιπόν είναι τα φάρμακα που πρέπει να έχουμε κοντά? Έχουμε φυσιολογικό ορό. Για την εξοικονόμηση και του πόρου μπορούμε να έχουμε αμπούλες φυσιολογικού αρού. Έχουμε αναλγητικά αντιπυρετικά φάρμακα. Φάρμακα λοιπόν που θα χρειαστεί σε μια περίπτωση πυρετού ή σε κάποια κεφαλαλγία που θα έχουμε, τα φάρμακα που γνωρίζουμε, μας επιτρέπουν οι γιατροί και γνωρίζουμε ότι το ιστορικό μας δεν θα μας προκαλέσουν κάποια βλάβη. Πάντα θα πρέπει να έχουμε κοντά αντισταμινική αλυφή ή στικ αμμονίας. Προσοχή πολύ εδώ δίνουμε στο ότι όταν θα βάλουμε μια αντισταμινική αλυφή ή το στικ αμμονίας, απομακρύνουμε το μέλος από τον ήλιο, γιατί μπορεί να είναι φωτοευαίσθητο και μπορεί να κάνει εγκάβματα. Χρειαζόμαστε τον ενεργό άνθρακα. Ο ενεργός άνθρακας έχει υψηλή απορροφητικότητα από το δηλητηρίο, ένα δηλητήριο που μπορεί να φάει ένας άνθρωπος ή να πάρει ένα απορροφόμενο δηλητήριο. Για παράδειγμα, ποιο μπορεί να είναι αυτό? Μπορεί να είναι η αλλοιωμένη τροφή. Μπορεί να είναι δοσολογία παραπάνω φαρμάκων. Λοσιόν, φάρμακα, βερνίκια, ενόπνευμα και... Δίνουμε μεγάλη έμφαση στα παιδιά που καμιά φορά μπορεί να πάρουν μέσα από την άμμο και να φάνε τσιγάρο. Ένα τσιγάρο γνωρίζουμε όλοι και ενημερώνουμε ότι είναι θανατηφόρος δόση για ένα παιδί. Έχουμε το ενόπνευμα. Απαραίτητο για να πολυμάνουμε μία περιοχή που είναι άθικτο το δέρμα. Οξυζενέ, γιατί θα χρειαστεί ίσως να έχουμε ένα παιδί που χτυπάει μία ουλοραγία ή μία ρινοραγία, οπότε χρησιμοποιείται σε μία αιμορραγία για εξωτερική χρήση. Και βέβαια χρειαζόμαστε κοντά μας και αντισεπτικό διάλειμμα. Για να δούμε λοιπόν τώρα λίγο τη λίστα των υλικών που πρέπει να φέρουμε κοντά. Χρειαζόμαστε λοιπόν γάζες αποστηρωμένες. Θέλουμε λοιπόν επιδέσμους, έναν ελαστικό επίδεσμο μπορούμε να έχουμε, έναν απλό ή έναν τριγωνικό. Έναν ελαστικό θα χρειαστούμε ίσως για μια περίδεση σε ένα διάστημα που θα υπάρχει. Ένα τριγωνικό μαντήλι, ένα τριγωνικό επίδεσμο θα το χρειαστούμε αν πρέπει να κινητοποιηθεί μια κάκωση όπως είναι ένα κάταγμα. Βαμβάκι, στο οποίο μπορεί να βάλουμε επάλεψη επάνω κρέμα και να την τοποθετήσουμε επάνω σε μια δερματική επιφάνεια. Γάζες εγκαυμάτων. Είναι οι γάζες αυτές όπου φέρουν επάνω βαζελίνη, γλυκερίνη και ταυτόχρονα έχουν και ήπιο αντιβιωτικό. Άρα πηγαίνουν λοιπόν και γλυκαίνουν, λιένουν το έγκαυμα στην περιοχή εκεί. Απλά τραυμαπλάστ για μια απλή αμοιχή. Λευκοπλάστ. Προτιμούμε εδώ, θέλουμε να πούμε, τη χάρτινη ταινία, διότι η χάρτινη ταινία κόβεται καταρχήν με το χέρι, μπορούμε να την κόψουμε πολύ εύκολα, αλλά η κύρια ουσία που έχει είναι ότι είναι υποαλλεργική, άρα δεν προκαλεί καμία αλλεργία. Χρειαζόμαστε να έχουμε πάντα κοντά μας ξηρό πάγο. Ο ξηρός πάγος είναι διοξίδιο του άνθρακα που υπάρχει μέσα σε ένα σακουλάκι, το οποίο όταν το κουνάμε πολύ πολύ δυνατά έχουμε ρήξη του νερού στο σακίδιο αυτό και μας δημιουργεί πάγο που μπορεί να φτάσει τους 4 βαθμούς και για περίπου 30 λεπτά μπορούμε να βάλουμε πάνω σε μια τραυματική περιοχή που είναι ειδηματώδης, δηλαδή έχει πρίξιμο, αφού το έχουμε καλυμμένο πάντα με ένα μαντήλι. Έχουμε σύρικες μίας χρήσεως, ιδιαίτερα όταν έχουμε στην οικογένεια κάποιο άτομο που έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Έχουμε ένα άτομο που είναι αλλεργικό ή διαβητικό, οπότε χρειάζεται να υπάρχει κοντά. Απαραίτητη η μάσκα τεχνητής αναπνοής. Μπορεί να βρεθούμε σε ένα χώρο όπου κάποιος άνθρωπος να πέσει κάτω και να δημιουργήσει να έχει ένα καρδιακό επεισόδιο και να χρειαστεί να του προσφέρουμε πρώτες βοήθεια κάνοντας κάρπα, δηλαδή καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Η τεχνητή αναπνοή, το λεγόμενο αυτό που λέμε φυλή της ζωής, δεν μπορεί να γίνει αν δεν προστατεύουμε τον εαυτό μας αλλά και το θύμα. Άρα λοιπόν η μάσκα τεχνητής αναπνοής έχει μία βαλβίδα διαφυγής αέρα όπου τον δίνει τον αέρα προστατευμένο και από τη μία πλευρά και από την άλλη για να μην υπάρχουν επαφές με υγρά, με αίμα που μπορεί να υπάρχει και να μεταφέρουμε ή να μας μεταδώσουν κάποιο νόσημα. Γάντια μίας χρήσεως. Πάντα χρησιμοποιούμε τα γάντια για να μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη βοήθεια, για να μπορούμε να περιποιηθούμε μια απλή πληγή, για να μην μεταφέρουμε ή να μην πάρουμε τα μικρόβια του θύματος που υπάρχει. Ένα ψαλίδι. Απαραίτητο γιατί μπορεί να χρειαστεί σε ένα έγκαυμα ή σε ένα έγκαυμα μεγάλο μπορεί να χρειαστεί να κόψουμε τα ρούχα γύρω-γύρω από την εγκαυματική περιοχή. Μια λαβίδα ή
ένα γυναικείο αξεσουάρ, ένα τσιμπιδάκι φρυδιών, για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα κεντρί όταν έχουμε ένα δείγμα από μία μέλισσα. Θερμόμετρο. Εδώ προτιμούμε πια τα θερμόμετρα τα ηλεκτρονικά των υπερήθρων ή τα καινούργια που έχουν βγει, τα θερμόμετρα μεγάλο. Πολύ σημαντικό είναι άνθρωποι που μπορεί να φέρουν στο σπίτι θερμόμετρα με τα παλιά τύπου υδραργύρου. Είναι πολύ σημαντικό να, αν γίνει κάποιο ατύχημα και έχουμε διασπορά του υδραργύρου στο χώρο, να φύγουν γρήγορα και άμεσα τα μικρά παιδιά. Κινδυνεύουν πάρα πολύ με βαριά δηλητηρίαση από το ευγενές μέταλλο. Ανοίγουμε γρήγορα τα παράθυρα και δεν μαζεύουμε ποτέ τις μπύλες υδραργύρου με απλή σκούπα ή με ηλεκτρική σκούπα. Μόνο με φύλλα χαρτιού, τα οποία τα περικλείουμε σε μία νάιλο σακούλα. Χρειαζόμαστε φακό, γιατί μπορεί να χρειαστεί να δούμε το βράδυ το φαρμακείο μας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική και αυτή η λεπτομέρεια. Παραμάνες, γιατί μπορεί να πρέπει να κινητοποιηθεί με το τριγωνικό μαντίλι ένα κάταγμα. Ισοθερμική κουβέρτα ή κουβέρτα επιβιώσεως, όπως λέγεται, διπλής όψεως. Μπορεί λοιπόν να δούμε να υπάρχει στο εμπόριο ή να έχει και την αλουμινένια πλευρά, την ασημένια ή τη χρυσή πλευρά. Η δράση της και η λειτουργία της είναι, όταν θα βάλω την ασημένια πλευρά προς το σώμα μου, εκεί λοιπόν αντιμετωπίζω την υποθερμία. Όταν θα βάλω τη χρυσή πλευρά προς το δέρμα μου, αντιμετωπίζω τη θερμοπληξία που λίγο πριν αναφέραμε. Χρειαζόμαστε ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, γιατί μπορεί να χρειαστεί να γράψουμε κάποια σημείωση, κάτι που παρατηρούμε. Και βέβαια χρειαζόμαστε μία σφυρίχτρα. Επιπλέον, το φαρμακείο των διακοπών θέλει και κάποια ιδιαίτερα πράγματα, όπως αντιλιακή κρέμα με υψηλό δίκτυο προστασίας. Εάν πρέπει για τα βρέφη και έχουμε την ιατρική συμβουλή, θα πρέπει να είναι 25 βαθμοί και πάνω για τα βρέφη, ο δείκτης για την ακτινοβολία, 50 για τα παιδιά πάνω του ενός έτους, και πρέπει να καλυφθεί με αντιλιακή κρέμα το πρόσωπο και το σώμα. Κρέμα για εγκάβματα. Κρέμα για τα εγκάβματα βοηθάει, γιατί πουλώνει, ενυδατώνει το δέρμα και περιορίζει την έκταση του εγκάβματος. Δημιουργεί ταυτόχρονα και ένα αίσθημα δροσιάς στο άτομο που θα την τοποθετήσουμε. Εντομοποθητικό σπρέι. Αν στην περιοχή που είμαστε, οι διακοπές μας, αν εκεί που έχουμε πολλά κουνούπια ή πολλά έντομα. Οφθαλμικές σταγόνες. Ανακούφιση των οφθαλμών από ήπιους ερεθισμούς, όπως είναι το νερό της πισίνας ή το θαλασσινό νερό ή η ξηροφθαλμία. Μη αλκοολούχα μαντιλάκια. Συσκευή αναρρόφησης δηλητηρίου. Υπάρχουν λοιπόν συσκευές αναρρόφησης δηλητηρίου όταν έχουμε κάποιο δείγμα, είτε για να βγάλουμε το κεντρί από μία μέλισσα ή όταν έχουμε ένα δάγκωμα φιδιού. Θερμενόμενα πάτσεις, ηλεκτρόδια για πόνους περίοδου. Οι γυναίκες που έχουν περίοδο και έχουν προβλήματα κατά την έμηνορίση μπορούν να έχουν έτοιμα θερμενόμενα ηλεκτρόδια, πάτσεις, για να μπορούν να τα βάλουν, γιατί θα είναι λίγο δύσκολο να βρούμε σε κάποια περιοχή εκεί, ειδικά όταν είναι απομονωμένοι, να βρούμε και καυτό νερό. Σίχλα για την αυτεία των ταξιδιωτών. Μαρία. Παρακαλώ, Πρόεδρε. Παρακαλώ. Χίλια συγγνώμη, αλλά πρέπει να αποχωρήσω. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά είναι μια υπουργική συνάντηση λόγω ακριβώς της ζέστης στο γραφείο του Κικίλια. Ως εκ τούτου, θερμά συγχαρητήρια στη Μαρία, στην Ελένη, στη Μαρία, στη Τζέννη. Okay, Τζέννη, συνεχίστε αυτή τη δημιουργική ωραία πορεία και είμαι δίπλα και το ξέρετε. Ευχαριστώ θερμά και χίλια συγγνώμη που αποχωρώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σύχλα για την αυτεία των ταξιδιωτών. Πολλά παιδιά ή πολλοί ενήλικες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού μπορεί να έχουν τάση για εμετό, οπότε μία τσίχλα ειδική μπορεί να βοηθήσει ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Οτασπίδες πλαστικές για τον πόνο των αυτιών, ειδικότερα όταν κάνουμε βουτιές σε βαθιά νερά. Εννοείται ότι θα πρέπει να χρειαστούμε και να έχουμε κοντά βασικά προϊόντα γυναικείας υγιεινής, όπως είναι σερβιέτες ή μπορεί να χρειαστεί κάποια γυναίκα να έχει ταμπόν. Φάρμακα για γαστρεντερικές διαταραχές. Υπόθετα γλυκερίνης, επειδή αλλάζουν καμιά φορά οι διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων όταν είναι σε διακοπές. Αντιόξινα φάρμακα για καούρες, όξινες εργές. Ηλεκτρολυτικά διαλύματα σε σκόνη όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε πυρετό. Να θυμηθούμε να έχουμε κοντά 2 self-test, γιατί μπορεί να έχουμε λίγο ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο, αλλά ο κορονοϊός είναι εδώ ακόμα και παραμονεύει, και μάσκες προστασίας, υψηλής προστασίας, να είναι K95. Όταν θα πάμε διακοπές, δεν ξέρουμε τη διαρρογία του ή των παιδιών που έχουμε. Τα φάρμακα που λαμβάνει ένα παιδί, ειδικότερα όταν έχει μια αγωγή χρόνια ή προσωρινή.
Όταν θα χρειαστεί λοιπόν να μετακινηθούμε και να πάμε διακοπές, σε περίπτωση που ένα παιδί λαμβάνει μια χρόνια αγωγή, πρέπει να έχουμε αρκετή ποσότητα από τα φάρμακά του. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε το 1 τρίτο περισσότερα φάρμακα από όσα θα χρειαστεί και έχουμε μελετήσει για τις ημέρες των διακοπών. Όσα χρειάζονται ψυγείο, μεταφέρονται σε ισοθερμική τσάντα, είτε σε τσάντα στην οποία έχουμε τοποθετήσει παγοκύστες. Το φαρμακείο μας πρέπει να είναι μικρό, να είναι στεγανό για την προστασία του από την υγρασία και το νερό, να μην είναι διαφανές για να προστατεύεται από το ηλιακό φως. Να μην τοποθετείτε αν πρέπει να ταξιδέψουμε με αεροπλάνο στην βαλίτσα αποσκευών, αλλά στη χειραποσκευή για να μπορούμε να έχουμε εύκολη πρόσβαση σε αυτό ανά πάσα στιγμή. Να μην είναι εκτεθειμένα στον ήλιο τα περισσότερα φάρμακα, αν σκεφτούμε ότι τα περισσότερα φάρμακα έχουν βαθμούς που πρέπει να φυλάσσονται, να μην ξεπερνούν τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η ατζέντα των διακοπών πρέπει να έχει και κάποια τηλέφωνα. Όταν θα φύγουμε, θα πρέπει να έχουμε φτιάξει ένα χαρτί, το οποίο θα έχουμε βρει και θα έχουμε το τηλέφωνο του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας της περιοχής που θα πάμε. Το φαρμακείο, το τηλέφωνο των κοντινών φαρμακείων, το τηλέφωνο του προσωπικού μας γιατρού και παιδιάτρου και το κέντρο δηλητηριάς. Δίπλα εδώ, θυμίζουμε πάλι τα τηλέφωνα που μπορούμε να καλέσουμε για έκτακτη ανάγκη, το 166, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το 199 την πυροσβεστική, το 108 που είναι το λιμενικό σώμα, το οποίο είναι αυτό που οτιδήποτε γίνει στην παραλία πρώτα απ' όλα θα έρθει, το 100 την άμεση δράση και το Κέντρο Δηλητηριάσεων, το 210-77-93-777. Αφήνουμε τελευταίο το 112, το Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης, που ισχύει για όλη την Ευρώπη και για την Ελλάδα, το οποίο θα πρέπει να πούμε εδώ ότι μπορεί να, όταν θα καλέσουμε, να δείξει από ποιο σημείο έρχεται η κλίση αυτή. Και βέβαια, πολύ σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι όλα αυτά τα τηλέφωνα τα παίρνουμε και δεν θα χρεωθούμε. Μπορούμε να πάρουμε από τηλεκάρτα, ακόμα και όταν, από καρτοτηλέφωνα, ακόμα και όταν δεν έχουμε τηλεκάρτα. Και το 112 μπορεί να καλέσει ακόμα και αν κάποιος έχει βγάλει την κάρτα SIM του κινητού τηλεφώνου. Και προχωράμε να μιλήσουμε για τα μέτρα πρόληψης εναντί των υψηλών θερμοκρασιών. Διάβασα πριν λίγο ότι αύριο έρχεται ένα καινούριο κύμα καύσωνα με την ονομασία Κλέον. Άρα λοιπόν είμαστε, κυρία Γκόγκου, κυρία Διευθύντρια, είμαστε πρωτοπόροι γιατί θα δώσουμε τα προληπτικά μέτρα για να μπορέσουμε να προφυλαχθούμε όλοι. Παραμένουμε σε δροσερά, σκιερά μέρη με τη χρήση κλιματισμού ή ανεμιστήρων. Προτιμούμε αν υπάρχουν οροφείς και δεν πηγαίνουμε σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός. Αποφεύγουμε να κυκλοφορούμε στον καυτό ήλιο, ιδιαίτερα μεταξύ των ωρών 11 με 4. Αποφεύγουμε το βάδισμα για πολλή ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο. Δεν κάνουμε βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα όταν ο χώρος εκεί έχει υψηλή θερμοκρασία ή μπορεί να έχει άπνοια ή και μεγάλη υγρασία. Κάνουμε πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας με δροσερό νερό. Και αν χρειαστεί, μπορούμε να τοποθετήσουμε δροσερά επιθέματα στο κεφάλι και το λαιμό, ενώ το κολύμπι στη θάλασσα γίνεται μόνο για δροσιά και όχι για άσκηση. Φοράμε πάντα καπέλο που διευκολύνει τον αερισμό του κεφαλιού. Μαύρα ή σκουρόχρωμα γυαλιά ηλίου με φακούς που προστατεύουν την αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας και θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι τα γυαλιά του ηλίου πρέπει κάθε 3 χρόνια να ανανεώνονται γιατί η περιόδες ακτινοβολία περνάει από τα φίλτρα και θα πρέπει να καλύπτουν τα γυαλιά που φοράμε όλους τους οφθαλμούς, να μην είναι πολύ μικρά γυαλιά. Ρούχα, ανοιχτόχρωμα, ελαφριά, άνετα. Αν υπάρχει δυνατότητα να έχουν ανοιχτό λαιμό και φυσικό υλικό που να επιτρέπει στο δέρμα να αερίζεται και να διευκολύνει την εξάτμιση του υδρότα. Καταναλώνουμε ελαφριά γεύματα με φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας όσο πιο πολύ μπορούμε τα λιπαρά. Πίνουμε άφθονα υγρά, νερό και φυσικούς χυμούς, αποφεύγουμε την καφεΐνη και αποφεύγουμε τα πολλά ζαχαρούχα ποτά. Αν δούμε ότι υδρώνουμε πάρα πολύ, μπορούμε να προσθέσουμε στο φαγητό μας μία μερίδα αλάτι. Αποφεύγουμε τα πολύ ωραία ταξίδια με μέσα στην κοινωνία, ιδιαίτερα αν δεν διαθέτουν κλιματισμό, όταν η ζέστη είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Θα πρέπει να συμβουλευτούν το θεράποντα γιατρό τους, γιατί θα πρέπει να δοθούν ίσως οδηγίες για πιθανή αλλαγή δοσολογίας της φαρμακευτικής αγωγής. Επειδή κάποια από τα φάρμακα, όπως είναι τα αντικαταθλιπτικά, όπως είναι τα αντιχολενεργικά, αυξάνουν τη θερμοκρασία.
Την ημέρα κρατάμε τα παράθυρα, εξώφυλλα, κουρτίνες και τέντες κλειστά και περιορίζουμε όσο μπορούμε τη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών που εκπέμπουν θερμότητα. Δεν αφήνουμε ποτέ τα παιδιά και τα κατοικίδια στο αυτοκίνητο μόνα μας. Και βέβαια δεν εγκαταλείπουμε ευάλωτους συνανθρώπους μας μόνο στην τύχη τους τις ώρες του καύσωνα και τις μέρες. Δηλαδή έχουμε το νου μας στο γείτονά μας που μπορεί να είναι μόνος του και να δούμε αν είναι όντως καλά. Μένουμε σε γρήγορση για τυχόν συμπτώματα θερμικής εξάντλησης ή θερμοπληξίας. Και για τα παιδιά είναι λίγο πιο ιδιαίτερα τα πράγματα και θέλουν μια ιδιαίτερη προσοχή. Και τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Φροντίζω ώστε το παιδί να μην εκτίθεται πολλές ώρες στον ήλιο, ειδικότερα τις μεσημεριανές ώρες μεταξύ 11 και 6 το απόγευμα. Καλύπτω το σώμα με δροσερά και ανοιχτού χρώματος ρούχα. Εκπαιδεύω το παιδί μου να φοράει πάντα καπέλο όταν βγαίνει στον ήλιο. Προτιμώ πάντα το καπέλο με γύσο, με πλατή γύσο και προστασία λαιμού, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο και τον αφιένα, καθώς είναι μία από τις περιοχές που εκτίθενται περισσότερο στον ήλιο, ειδικότερα όταν τα παιδιά κάθονται και παίζουν κάτω από τον ήλιο, φτιάχνοντας με την άμμο παλάτια. Ενισχύω το παιδί να πίνει πολύ νερό, φρέσκους φυσικούς χυμούς, γιατί πολλές φορές τα παιδιά με το παιχνίδι ξεχνιούνται. Αποφεύγω πολύ ώρα ταξίδια, ενώ φροντίζω στις μεγάλες αποστάσεις να κάθεται το παιδί στη μεριά αυτή που έχει ίσιο. Δεν αφήνω το παιδί μόνο του μέσα στο αυτοκίνητο, με σταματημένο αυτοκίνητο χωρίς κλιματισμό. Εξοπλίζομαι εγώ γονέας με κάποιο σπρέι με ιαματικό νερό, το οποίο ανακουφίζει άμεσα από την μεγάλη ζέστη. Προμηθεύομαι για την παραλία όταν θα πάω μία ομπρέλα ή θα πρέπει να βρω ένα χώρο σκιερό να πάω και να καθίσω. Αν δεν αισθάνεται καλά, θα πρέπει το παιδί να μάθει να καταφεύγει σε μια σκιά και να μπορεί να ζητάει βοήθεια. Εδώ θέλω να τονίσω ότι η λύση είναι πιο επικίνδυνη όταν τα άτομα, όταν τα παιδιά λαμβάνουν κάποια χρόνια φαρμακευτική αγωγή ή είναι υπέρβαρα ή έχουν κάποια καρδιακά νοσήματα. Συνεχίζοντας λοιπόν τα προληπτικά μέτρα για τα παιδιά, θα πρέπει να βάζω το αντιλιακό στο παιδί, στο πρόσωπο και στο σώμα, τουλάχιστον 20 λεπτά πριν βγω από το σπίτι μου. Δεν ξεχνώ και ανανεώνω το αντιλιακό κάθε 1 με 2 ώρες. Ακόμα και όταν το παιδί θα βγει από τη θάλασσα, θα πρέπει άμεσα να βάλω καινούρια αντιλιακή κρέμα. Κάθε φορά που βγαίνει από το νερό, θα πρέπει να απλωθεί και εδώ λέμε, καμιά φορά οι γονείς ρωτάνε πόσο πολύ κρέμα μπορώ να βάλω. Η ικανοποιητική δόση αντιστοιχεί σε 2 μιλιγκράμ ανά σαντιμέτρα. Ένας απλός υπολογισμός είναι να χρησιμοποιήσουμε μια ποσότητα τόση ώστε να γεμίσει την κυρτωμένη παλάμη του χεριού του μικρού μας παιδιού. Προσοχή, τα μωρά που δεν έχουν κλείσει τους 6 μήνες δεν θα πρέπει να εκτίθεται καθόλου στον ήλιο, γιατί το δέρμα τους είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και οι ηλιακές ακτίνες μπορεί να διεισδύσουν σε βαθύτερα στρώματα του δέρματος. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το παιδί, ο προστατευτικός μηχανισμός ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία, δηλαδή στο να μαυρίσει το παιδί, δεν αναπτύσσεται μέχρι την ηλικία των 12 μηνών. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί αντιλιακή κρέμα, βάζουμε λίγη ποσότητα αρχικά σε ένα σημείο για τυχόν αλλεργίες και βέβαια θα βάλουμε ειδικό αντιλιακό προϊόν που απευθύνεται σε αυτή την ηλικία, με απαραίτητο να συνδυάζεται και να συνοδεύεται από καπέλο και αντιλιακό μπλουζάκι. Τα άκρα του μωρού θα πρέπει να καλυφθούν όσο το δυνατόν καλύτερα το σώμα του και τα άκρα του για να μην έρχονται σε επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία. Και προχωράμε σε μια άλλη μεγάλη ομάδα επαφή που είναι οι έγκυες γυναίκες. Οι μανούλες λοιπόν κινδυνεύουν, οι ενδυνάμοι μανούλες κινδυνεύουν από αφυδάτωση. Ο κίνδυνος θερμότητας για τις εγγύους είναι η αφυδάτωση λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας του σώματος. Το αμνιακό υγρό στον αμνιακό σάκο είναι αυτό που επιτρέπει να κινείται το μωρό άνετα μέσα στη μήτρα. Όταν όμως η θερμοκρασία του σώματος ανεβαίνει και αυξάνεται, αφυδατώνεται και έτσι το αμνιακό υγρό μειώνεται. Εάν αυτό συμβεί στην αρχή της εγκυμοσύνης, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να προκαλέσει συγγενείς αναπηρίες, αποβολή ή ακόμα και πρόωρο τοκετό. Επιπλέον, αυτές οι γενετικές ανομαλίες μπορούν να παίξουν ρόλο στην πρόκληση υπατικών ή νεφρικών προβλημάτων στο παιδί αργότερα. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση είναι μια κατάσταση που λέγεται Braxton Hicks,
δηλαδή στα ελληνικά είναι η ψευδής πόνη του κοιτού. Αυτή η πόνη λοιπόν είναι πολύ αγχωτική για μια γυναίκα που είναι έγκυος και επώδυνη γιατί έχει την ανασφάλεια αν πηγαίνει κάτι καλά ή όχι. Και τελευταίο είναι η παραγωγή της μελανίνης. Οι ορμόνες οδηγούν στην παραγωγή περισσότερης μελανίνης με αποτέλεσμα το δέρμα να είναι πιο ευαίσθητο και η μέλουσα μαμά να κινδυνεύει πολύ περισσότερο από τα ηλιακά εγκάβματα. Η υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία επιβαρύνει το κυκλοφορικό σύστημα της εγκύου, αυξάνοντας την πιθανότητα να εμφανίσει φλεβίτιδα και μπορεί να προκαλέσει ακόμα και συσπάσεις στη μήτρα, οδηγώντας σε ακραίες καμιά φορά περιπτώσεις, όπως είναι η αποβολή ή ο πρόωρος τοκετός. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουν οι γυναίκες που είναι έγκυες? Οι έγκυες λοιπόν γυναίκες πρέπει να αποφεύγουν το πολύ άμεσο ηλιακό φως. Να χρησιμοποιούν αντιλιακή κρέμα με δείκτη προστασίας άνω των 50. Να αποφεύγουν την καφείνη. Να φορούν φαρδιά, άνετα ρούχα, από βαμβάκι και άλλες φυσικές ίνες. Η άσκηση συνιστάται στην ύπαιδρο νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Μένουν πάντα ενυδατωμένες. Μπορούν όταν χρειαστεί να βγουν έξω από το σπίτι να τυλίξουν μία δροσερή πετσέτα γύρω από το λαιμό. Πίνουν πολύ νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας, 1,5 με 2 λίτρα νερό και πάντα έχουν ένα μπουκάλι κοντά για να αποφύγουν την αφυδάτωση όταν ειδικά ασκούνται. Να κάνουν καθημερινά δροσερά ντους. Το νερό δεν πρέπει να είναι κρύο όταν μια γυναίκα έγκυος θέλει να κάνει μπάνιο, διότι ο οργανισμός μπορεί να αντιδράσει συστέλλοντας τα αιμοφόρα αγγεία για να προστατευτεί από το κρύο, με συνέπεια να διακοπεί η αποβολή της θερμότητας. Να τρώνε τρόφιμα με υψηλή περιοκτικότητα σε νερό. Γι' αυτό λέμε ότι μπορούμε να τρώμε άφθονα λαχανικά. Να αποφεύγουν το αλάτι για να μην γίνεται κατακράτηση υγρών. Και πολλές φορές μπορούν να περάσουν τους καρπούς κάτω από μία κρύα βρύση για να κρυώσουν τα σημεία των παλμών. Δεν αφήνουν τον ηλιακό εξοπλισμό σε κατάσταση αναμονής. Έχουμε λοιπόν εδώ παραγωγή παραπάνω θερμότητας όταν θα πρέπει να μείνουν σε έναν κλειστό χώρο. Ανοίγουν τα παράθυρα όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την εσωτερική. Η χρήση ανεμιστήρα για την κυκλοφορία του αέρα γύρω από το δωμάτιο μπορεί ακόμα να βοηθήσει τη γυναίκα, ειδικότερα τις βραδινές ώρες. Όταν η θερμοκρασία χτυπάει αυτό που λέμε κόκκινο, έχει πολύ ψηλή θερμοκρασία, διασφαλίζουν τον εαυτό τους και το μωρό τους ασφαλής. Το καλοκαίρι είναι εποχή που ξεκουραζόμαστε, είναι εποχή της ανεμελιάς, μπορεί όμως να έχει και τα πρόοπτά του. Αν όμως είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, τότε θα τα χαρούμε και με ασφάλεια. Γιατί το προλαμβάνει, εστί θεραπεύει. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε, κυρία Διευθύντρια, κύριε Πρόεδρε, να είμαι και εγώ σήμερα μαζί σας με αυτή την εξαίρετη ομιλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, κυρία Σταματοπούλου, πραγματικά για την εμπεριστατημένη παρουσίασή σας. Μας μεταφέρατε με έναν ευχάριστο και έτσι πιστευτό τόνο το τι πρέπει να έχουμε στο φαρμακείο μας, που πολλές φορές το αμελούμε. Έκανε ιδιαίτερη προσοχή μας έτσι, αυτό που αναφέρατε κάποια νέα υλικά που υπάρχουν πλέον στα φαρμακεία που μπορεί ο κόσμος στο εμπόριο να τα προμηθευτεί και πιθανά δεν τα γνώριζε μέχρι τώρα. Δεν είναι βέβαια από τα υποχρεωτικά που πρέπει να υπάρχουν, αλλά είναι καλό ο κόσμος να ενημερώνεται για τα νέα δεδομένα που υφίστανται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για εσάς για την εμπεριστατωμένη σας παρουσία, το ίδιο και την κυρία Γερμανοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και παρακολουθούσατε αυτή τη διαδικτυακή ημερίδα. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχουμε το σημερινό μας αποτέλεσμα. Ευχόμαστε σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο και υγιές καλοκαίρι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.